με τη χάρη του Χριστού το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο Έξοδος. Είμαστε σελίδα 74 και στο κεφάλαιο ΚΑ και εδάφιο 20. Σελίδες λοιπόν 74, κεφάλαιο 21 και 20 εδάφιο. «Και αν της πατάξει τον δούλον αυτού ή την δούλην αυτού με ράβδον και αποθάνει υπό τη χειρός αυτού, θέλει εξάπαντος τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μία μέρα ή δύο, δεν θέλει τιμωρηθεί, διότι είναι αρχήριον αυτού. Εάν μάχονται άνδρες και πατάξω συν γυναίκαν έγκυον και εξέλθει το πεδίον αυτής, δεν συμβεί όμως συμφορά, θέλει εξάπαντος κάμει αποζημίωση ο πατάξας, οποίαν ο ανήρ της γυναικός επιβάλλει σε αυτόν και θέλει πληρώσει κατά την απόφαση των κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε θέλεις δώσει ζωήν αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδότος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύσιμον αντί καυσίματος, πληγή αντί πληγής, κτύπημα αντί κτυπήματος. Εάν της πατάξει τον οφθαλμόν του δούλου αυτού ή τον οφθαλμόν της δούλης αυτού και τυφλώσει αυτόν, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οφθαλμού αυτού. Και αν εκβάλλει τον οδόντα του δούλου αυτού ή τον οδόντα της δούλης αυτού, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οδόντος αυτού. Εάν βούς κερατήσει άνδρα ή γυναίκα και αποθάνει, τότε ο βούς θέλει λιθοβοληθεί με λίθους και δεν θέλει τρώγεστε το κρέας αυτού. Ο Κύριος δε του βοός θέλει είστε αθώος. Εάν όμως ο βούς ήτο κερατιστής από πρώτερον και έγινε διαμαρτυρία εις τον Κύριον αυτόν και δεν εφύλαξε αυτόν, εάν θανατώσει άνδρα και γυναίκα ο βούς, θέλει λιθοβοληθεί και ακόμη ο Κύριος αυτού θέλει θανατωθεί. Εάν επιβληθεί σε αυτόν τιμή εξαγοράσεως, θέλει δώσει δια την εξαγόραση της ζωής αυτού όσοι ήθελεν επιβληθεί σε αυτόν. Εάν ιών κερατήσει, είτε θυγατέρα κερατήσει, κατά την κρίση ταύτην θέλει γίνει σε αυτόν. Εάν ο βούς κυρατήσει δούλον ή δούλην, θέλει δώσει στον Κύριον αυτόν 30 σύκλους αργυρίου. Ο δε βούς θέλει λιθοβοληθεί. Και αν της ανοίξει λάκων ή αν της σκάψει λάκων και δε σκεπάσει αυτόν και πέσει σε αυτόν βούς ή όνος, ο Κύριος του λάκου θέλει κάμια αποζημίωση. Αργύριον θέλει αποδώσει τον Κύριον αυτού, το δε θανατωθέν θέλει είστε αυτού. Και αν ο βούστινός κερατήσει τον βούν του πλησίου αυτών και θανατωθεί, τότε θέλουσι πωλήσει τον ζώντα βούν και θέλουσι μοιραστεί το αργύριον αυτού και τον θανατωθέντα ομοίως θέλουσι μοιραστεί. Εάν όμως είναι γνωστόν ότι ο βούς ήταν κερατιστής από πρώτερον και ο Κύριος αυτού δεν εφύλαξε αυτόν, θέλει εξάπαντος πληρώσει βούν αντί βοός. Ο δε θανατωθείς θέλει είστε αυτού. Εάν της κλέψει βούν ή πρόβατον και σφάξει αυτό ή πωλήσει αυτό, θέλει πληρώσει 5 βοάς αντί του βοός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Εάν ο κλέπτης ευρεθεί κάμνον ρήξην και κτυπηθεί και αποθάνει, δεν θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν. Εάν όμως ο ήλιος ανατείλει επάνω αυτού, θέλει χυθεί αίμα δι' αυτόν, πρέπει να κάνει ανταπόδοση. Και αν δεν έχει, θέλει πωληθεί δια την κλοπήν αυτού. Εάν το κλοπινεμέον ευρεθεί στα σχήρας αυτού, ζών είτε βούς, είτε όνος, είτε πρόβατον, θέλει αποδώσει το διπλούν. Εάν της καταβοσκήσει αγρόν ή αμπελώνα και αφήσει το κτίνος αυτού να βοσκηθεί εν αγρό ξένου ανθρώπου, θέλει κάμια ανταπόδοση εκ του καλυτέρου του αγρού αυτού και εκ του καλυτέρου του αμπελώνος αυτού. Εάν εξέλθει πυρ και εύρει ακάνθας και καιώσει, καώσει, θυμονίες σύτου ή αστάχια ιστάμενα ή αγρός, ο ανάψαστο πυρ θέλει εξάπαντος κάμια ανταπόδοση. Εάν της παραδώσει των πλησίων αυτού αργύριον ή σκεύη, διαμφυλάτει αυτά και κλαπώσει εκ της οικίας του ανθρώπου, αν ευρεθεί ο κλέπτης θέλει αποδώσει το διπλούν. Αν ο κλέφτης δεν ευρεθεί, τότε ο Κύριος της οικίας θέλει φερθεί έμπροσθεν των κριτών για να εξεταστεί αν δεν έβαλε τη χείρα αυτού επί τα κτήματα του πλησίων αυτού. Περί παντός είδους αδικήματος, περί βοός, περί όνου, περί προβάτου, περί ενδύματος, περί παντός πράγματος χαμένου, το οποίον άλλος ήθελε διαφιλονική ότι είναι αυτού,
Η κρίση αφοντέρων θέλει ελθεί έμπροσθεν των κριτών και ότι να καταδικάσωσιν οι κριτέ, εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις των πλησίων αυτού. Εάν της παραδώσει στον πλησίον αυτού όνων ή βούνη πρόβατον ή οποιοδήποτε κτίνος διαφυλάτει αυτό και αποθάνει ή συντριφθεί ή αρπαχθεί χωρίς να είδη της, όρκος Θεού θέλει γίνει ένα μέσο αμφωτέρων αυτών, ότι δεν έβαλε την χείραν αυτού επί το κτήμα του πλησίον αυτού και ο Κύριος αυτού θέλει λάβει αυτό, ο δε άλλος δεν θέλει αποδώσει. Δεν θέλει κάμια ανταπόδοση. Εάν όμως εκλέφθη παρά αυτού, θέλει κάμια ανταπόδοση των Κύριων αυτού. Εάν έγινε θηριάλωτον, θέλει φέρει αυτό διαμαρτυρία και δεν θέλει πληρώσει το θηριάλωτον. Και αν της δανειστεί ζώων παρά του πλησίον αυτού και συντριφθεί ή αποθάνει, ο δι' Κύριος αυτού δεν είναι μετ' αυτού, θέλει εξάπαντος πληρώσει αυτό. Εάν όμως ο Κύριος είναι μετ' αυτού, δεν θέλει πληρώσει. Αν το μεμισθωμένον, ήλθε δια των μισθών αυτού. Αμήν. Είναι θαυμάσιο πώς ο Θεός, καθώς κάλεσε τον Μωυσή και τον ανέβασε στο όρος Σινά για να του δώσει εντολές, αλλά και κρίσεις και διατάγματα, αν ο παντοδύναμος Θεός, να το σκεφτούμε λίγο αδερφοί, πόσο αγαθός είναι που ασχολείται με τις ασήμαντες, θα τολμούσα να πω, ή με τις πολύ μικρές λεπτομέρειες στη ζωή των ανθρώπων, ώστε να γνωρίσουν οι άνθρωποι τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν σε κάθε περίσταση, ώστε να μην χαλάσει, δηλαδή τώρα δημιουργεί, και να μην χαλάσει η ένομος τάξης των ανθρώπων. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μέγα μυστήριο και είναι θαύμα από το Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί την νόμιμη, την ένομον τάξη στη σχέση των ανθρώπων. Ο Θεός δίνει φώτιση. Πιθανότατα, έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ, είναι η πρώτη φορά που δίδεται νόμος, που δημιουργείται και δίνεται, πιθανό να κάνω και λάθος, δεν νομίζω, που δημιουργείται και δίδεται νομοθεσία στη σχέση των ανθρώπων. Και αυτή η νομοθεσία έρχεται απευθείας από τον ίδιο το Θεό. Και δεν είναι ότι ο Θεός περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια όλες τις λεπτομέρειες των σχέσεων δύο ανθρώπων του λαού του, αλλά βάζει και συγκεκριμένους ανθρώπους, τους κριτές, να κρίνουν και να αποδίδουν δικαιοσύνη. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, στον ουρανό, όπως μας ζητάει και ο Χριστός να προσευχόμαστε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Το θέλημα του Θεού στον ουρανό, αλλά και το θέλημα του Θεού στη γη, είναι η δικαιοσύνη Του. Η τελειότητα της δικαιοσύνης Του. Δηλαδή τώρα που θα διαβάσουμε σιγά σιγά με τι ασχολείται ο Θεός, με το πρόβατο, με το γάιδαρο, με το βόδι του ανθρώπου, προκειμένου οι άνθρωποι να μην διεκδικούν το δίκαιο τους με την ισχύ τους. Απλώς είναι η ζούγκλα του ισχυρωτέρου. Ξέρετε, με το που θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στην εφταετία του, το πρώτο το οποίο θα συμβεί στην ανθρωπότητα είναι η κατάλυση της ονόμου τάξεως στη δεύτερη σφραγίδα. Εδώ όμως πρέπει να πάρουμε τώρα και ένα σοβαρότατο μάθημα. Όπως ο Θεός θέλει τη δικαιοσύνη σε κάθε λεπτομέρεια στο λαό Του, έτσι ο Θεός θέλει δικαιοσύνη σε κάθε λεπτομέρεια στην οικογένεια, στην εκκλησία, στη σχέση αδελφών, στη σχέση με τους ανθρώπους έξω από την εκκλησία, στη σχέση μας με τους συγγενείς μας. Τη λεπτομέρεια που περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, την ίδια λεπτομέρεια στη σχέση των ανθρώπων περιγράφει ο Θεός και στην Καινή Διαθήκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βάζει και εξουσίες και ευθύνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και πολύ πολύ αυστηρός
στις εξουσίες και στις ευθύνες που δίνει ο Θεός. Είπε κάποιος αδελφός, ευλογημένος, μεγάλος, πολύ μεγάλος στην ηλικία, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ο Θεός θα ήταν τόσο σκληρός στους δούλους Του όταν αμαρτάνουν. Ποτέ δεν φανταζόμουν. Και είναι γραμμένο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να φοβόμαστε το Θεό. Λέει η Γραφή. Εκείνος δε ο δούλος, καθώς είναι και γραμμένο στους δούλους μου και στις δούλες μου, θέλω εκχέ από του πνεύματός μου για να προφητεύουν. Εκείνος δε ο δούλος, ο οποίος γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού, δεν ετοίμασε ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, ακούστε λέξη, θέλει θα έρθει πολύ. Μιλάει για δούλο. Και βέβαια δεν θα δέρεται στον ουρανό εάν πάει, αν προλάβει και μετανοήσει και πάει, εδώ θα δέρεται. Ξέρεις, θα πει να σε δέρνει ο Θεός. Εάν, αφού γνώρισες το θέλημα του Κυρίου, δεν έκαμες κατά το θέλημα του Θεού. Αδελφοί, μια φορά ακόμη να το τονίσουμε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Να προλαβαίνουμε γρήγορα να μετανοούμε. Γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Ακούστε. Όποιος όμως μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί λίγο και αυτός θα δαρθεί. Αλλά ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Η δικαιοσύνη του Θεού εξαρτάται από τη γνώση. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Αυτό είναι το αντίθετο του να παίζουμε, να εμπέζουμε τον Θεό. Ο φόβος του Θεού. Στη θέση μας, στη σχέση μας με το Θεό, μα και πρέπει να κυριαρχεί ο φόβος του Θεού. Είναι φοβερό να γνωρίζεις τι είναι το θέλημα του Θεού και να κάνεις το αντίθετο, γιατί ο Θεός εγγυάται ότι θα δαρθείς πολύ. Και ο Θεός να μας φυλάει από το να φάμε ξύλο από το Θεό ή να τρώμε ξύλο από το Θεό. Αντιθέτως είναι επίοικοι σε αυτούς που δεν γνωρίζουν, αλλά δεν τους αθωώνει. Γιατί εγώ μέχρι τώρα ξέρετε τι έλεγα? Ότι ο Θεός αθωώνει αυτόν που δεν ξέρει ή αυτόν που δεν μπορεί. Τώρα όμως αλλάζω, δεν το είχα καταλάβει καλά. Και όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι καλά πρέπει αμέσως να το αλλάζουμε. Γιατί επηρεάζει τη ζωή μας, αλλά επηρεάζει και την οικογένειά μας, αλλά επηρεάζει και την Εκκλησία. Ιδίως αν έχουμε και τη χάρη από το Θεό να μιλάμε το Λόγο του Θεού. Εάν δεν γνωρίσεις το Λόγο του Θεού, εξάγνεια, και πράξεις άξια δαρμών, τότε θα δαρθείς, αλλά λίγο. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Εις πάντα δε άνθρωπο, δούλο ή δούλη, εις τον οποίον εδόθη πολύ, τι εδόθη? Εξουσία, χαρίσματα, διακονίες, χάρις, ευλογία. Σ' όποιον δε άνθρωπο εδόθη πολύ, ας ξέρει ότι πολύ θα του ζητηθεί. Θα ζητήσει ο Θεός πολύ. Παραδείγματος χάρη έδωσε 5 τάλαντα. Έκανε άλλα 5. Έδωσε 1. Δεν έκανε κανένα. Στο πήρε το εξώτερο. Επαναλαμβάνω αδερφοί. Και επαναλαμβάνω με μεγάλο φόβο Θεού, γιατί και εγώ τελευταία το κατάλαβα αυτό που το άκουσα από έναν ευλογημένο αδερφό μας σε μεγάλη ηλικία. Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο σκληρός θα ήταν ο Θεός με τους δούλους Του όταν αμαρτάνουν. Και αν το έλεγε και δεν το βλέπα γραμμένο, δεν θα λογαριάζα καθόλου αυτό που λέει. Καθόλου. Αλλά όταν το λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, και υπάρχει και βιωματική εμπειρία που το αποδεικνύει, εκεί με τα φόβου και τρόμου να κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Η δικαιοσύνη μας πρέπει να είναι πλήρης. Και η δικαιοσύνη μας, αδελφοί, δεν έχει πολλές εκδοχές.
Μία είναι η εκδοχή. Πακοή στο Λόγο του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού με έναν τρόπο εκφράζεται από το Θεό στον άνθρωπο και περιγράφεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει και χειρότερα. Και σ' όποιον ενεπιστεύθη πολύ, του εμπιστεύθηκε πολλά. Στην προηγούμενη περίπτωση εδόθη πολύ. Τώρα σε αυτόν που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ξέρετε θα πει ποια είναι η διαφορά του δίδω από το εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι σημαίνει του δίνω κάτι πολύτιμο. Δίδω, δίνω λεφτά. Είναι πλούσιος, λέω. Του δίδω κάτι που είναι διαφορετικό από τους άλλους, γιατί ο άλλος δεν το έχει. Εμπιστεύομαι όμως, του δίνω κάτι πολύτιμο. Κάτι, λέει ο Θεός, που είναι δικό μου, αλλά είναι πολύτιμο. Του δίνω χαρίσματα. Του δίνω διακονίες. Του δίνω καρπό. Του δίνω ψυχές να διαχειρίζεται. Τον καθιστώ οικονόμο των μυστηρίων του Θεού, υπηρετώντας τον Κύριο. Σου έχει εμπιστευτεί πολλά πράγματα. Ή τον καθιστώ οικονόμο της πολυειδούς χάριτος του Θεού όταν του δίνω ανθρώπους να επιμελείται. Σε όποιον λοιπόν ενεπιστεύθη πολύ, πολύ περισσότερο, ακούτε τη λέξη, θα απαιτήσουν από αυτόν. Δηλαδή είναι απολύτως αναλογικό αυτό το οποίο σου προσφέρει ο Θεός με αυτό που σου ζητάει και αυτό που σου αποκαλύπτει με αυτό που απαιτεί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σε μένα έδωσε 4 παιδιά παραδείγματος χάρη. Μου εμπιστεύτηκε 4 ψυχές. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι 4 μου εμπιστεύτηκε. Η Άννα έμεινε έγκυος άλλες 3, αν δεν κάνω λάθος, φορές, που όμως απέβαλε. Ο Θεός ήθελε 4 ψυχές να μου εμπιστευτεί. Σ' άλλον εμπιστεύτηκε 14 και σ' άλλον 1. Εδώ σου εμπιστεύεται. Σου εμπιστεύεται ψυχές ανθρώπων. Ή σε καθιστά πρεσβύτερο, διάκονο. Είσαι καθιστά σύζυγο, πρεσβυτέρο ή διακόνο. Είσαι καθιστά παλαιό αδελφό. Να είσαι τύπος του ποιμνίου. Αυτά είναι, αδελφοί αγαπητοί, δώρα του Θεού. Που ο Θεός θέλει όχι μόνο να τα εκτιμήσουμε και να τον ευχαριστούμε, να τα εργαζόμεθα με φόβο Θεού για να έχουμε καρποφορία εις δόξαν το ονόματος του Αγίου. Όταν λοιπόν σου δίνει κάτι ο Θεός, τον δοξάζεις, τον δοξολογείς πιο σωστά με ευγνωμοσύνη, αλλά τον δοξάζεις και με το έργο σου, την αφιέρωσή σου, την αφοσίωσή σου, ό,τι και να σου έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι και να σου έχει δώσει. Όσο δε πιο πολλά σου δίνει, τόσο πιο υπεύθυνος σε καθιστά. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, με μεγάλη προσοχή να εξετάζουμε. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς? Παραβλέπουμε τα πολλά που μας έχει δώσει και παραπονιόμαστε για το ένα που δεν μας το έδωσε ακόμη. Και ιδίως αν αυτό το ένα που δεν μας έδωσε ακόμη είναι πράγματα γήινα, είμαι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων, λέει η Γραφή. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι γραμμένο, η Γραφή δεν αντιένεται αν αιρεθεί. Υπάρχει ξύλο. Από τον Πατέρα. Αλλά υπάρχει ξύλο. Δάρσιμο. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό και τώρα ο Θεός, επειδή θέλει να υπάρχει ένομος τάξης στη ζωή μας, την προσωπική, κάνω ό,τι θέλω. Δεν μου επιτρέπεται να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι νομίζω, ό,τι μ' αρέσει. Είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Έξω και στην πραγματικότητα από τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά κάνω, σκέφτομαι, λέω ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει και ό,τι αυτός εντέλεται. Γιατί? Για να απολαμβάνω την ευλογία και την ευτυχία στη ζωή μου. Την ανταπόδοση. Αλλιώς έχει ξύλο.
Και αν μάλιστα αυτό το οποίο δεν προσέχω είναι να μη συγχωρώ αυτόν που έφταιξε σε μένα με όλη μου την καρδιά, τότε υπάρχει βασανισμός. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Αν το πιστεύουμε πρέπει και να τον φοβόμαστε. Δεν κάνει χατήρια ο Θεός. Χάρη κάνει, χατήρια δεν κάνει. Και εάν δεν, όπως το διαβάσαμε προχτές και το κατάλαβα για πρώτη φορά και το λέω προς εντροπή μου, εάν δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας, δεν ευλογούμε εκείνους που μας καταρώνται, δεν ευεργετούμε εκείνους που μας μισούνε και δεν προσευχόμεθα υπέρ εκείνων που μας βλάπτουν και μας κατατρέχουν, τότε δεν γινόμεθα τέκνα του Πατρός μας. Δεν λέει του Θεού. Γιατί από τη στιγμή που δέχτηκα τον Χριστό, μου έδωσε εξουσία και έγινα τέκνο Θεού. Τώρα όμως τι λέει, σε έκανα τέκνο Θεού. Ναι, τώρα πρέπει να γίνεις εσύ τέκνο του Πατρός σου. Τι διαφορά έχει, μεγάλη. Εάν δεν γίνεις τέκνο του Πατρός σου, τι είσαι, νόθος. Τι είσαι, δεν είσαι κληρονόμος. Τι είσαι, σε έχει αποκληρώσει ο Θεός. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Ιδίως τις έσχατες ημέρες που περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Και για τη ζωή μας την περίοδο των οδύνων της εγκυμονούσης, αλλά και για τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας. Είναι Θεός λεπτομέρεια στη δικαιοσύνη Του. Ακούτε τι λέει. Εάν κάποιος χτυπήσει το δούλο του ή τη δούλη του με ράβδο και αποθάνει στις χείρες αυτού, αυτός εξάπαντος θα τιμωρηθεί. Γιατί? Γιατί το ανήκειμεν, έτσι ήταν τότε η συνήθεια, τα έθιμα των ανθρώπων, και ο Θεός συμβιβάζεται με αυτά που ισχύουν σε κάθε περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Αποδέχεται την ανθρώπινη ιστορία. Απολύτως. Δεν κάνει διαφοροποιήσεις. Αποδέχεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζεις και μεγαλώνεις. Είτε ως προς την εμφάνισή σου, μην πεις ότι εγώ, να μην πω εγώ, ότι εγώ θα φορέσω φούστα, γιατί φοράγαν οι αρχαίοι Έλληνες την, πώς τη λένε, την φουστανέλα. Γιατί εδώ είναι αμαρτία μεγάλη. Ούτε εσύ, αδελφοί, θα φορέσεις παντελόνια. Γιατί τότε ή εκεί στην Αφρική ή εκεί φοράγανε βράκες. Συμβιβάζεται, αποδέχεται, παραδέχεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζεις. Και η δικαιοσύνη του αφορά τη σχέση σου με τους ανθρώπους μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που ζεις. Θα σας πω κάτι άλλο. Πολύ σημαντικό. Πώς ενεργεί ο Θεός. Υπήρχε ένας πολύ καλός αδελφός που παντρεύτηκε μία κοπέλα που ήταν χάλια. Και χωρίσανε. Και μου λέει ο αδελφός, ήταν αυτός ο γάμος από το Θεό? Και του λέω εγώ, αφρόνος, ό,τι έσπειρες θερίζεις. Και μου λέει, έλα να σου πω όμως κάτι. Δεν στενοχωρήθηκε, δεν παρεξηγήθηκε. Είναι πολύ πολύ καλύτερος αδερφός από μένα. Και μου λέει, όταν ήμουν αρεβωνιασμένος, κατάλαβα ότι ήταν αυτή η κοπέλα άθλια. Και χωρίσαμε. Και βρήκα μια άλλη κοπέλα εξαιρετική, αδερφή. Και προχωρήσαμε. Αλλά πριν φτάσω στο να δώσουμε αμοιβαία υπόσχεση γάμου, πριν φτάσουμε, πάγωσε η καρδιά μου. Και είπα, δεν μπορώ να την παντρευτώ, θα την κάνω δυστυχισμένη την κοπέλα αυτή. Και χωρίσαμε. Και οι γονείς μου θύμωσαν, αλλά εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω. Και ξαφνικά διαπιστώνω την καρδιά μου να αγαπάει πάλι αυτή την άθλια.
Θεός να με συγχωρέσει, αλλά το λέω για να γίνω αντιληπτός. Λέει, πώς έγινε αυτό? Ο Θεός το έκανε. Εγώ τ' άκουσα και δεν μίλησα. Αλλά πήγα το βράδυ και προσευχήθηκα. Και μου δείχνει ο Θεός έναν άλλον αδερφό. Που τον ήξερα. Πολύ καλά μάλιστα. Γάιδαρος. Και οτιδήποτε άλλο χειρότερο μπορώ να πω. Και του δώσε μία κοπέλα πρόβατο. Αλλά μέσα από αυτή την κοπέλα το πρόβατο σώθηκε αυτός και η οικογένειά του. Και είπα, Κύριέ μου, τι είπε ο Χριστός? Όπως εμένα απέστειλε ο Θεός πρόβατο εν μέσω λύκων, πρόβατο επί σφαγήν, έτσι κι εγώ αποστέλω σας. Και λέω, για σκέψου. Σε κάθε σχέση ανθρώπων υπάρχει ένα πρόβατο. Γι' αυτό τι λέει ο λόγος του Θεού, πίστευσε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Υπάρχει ένα πρόβατο, το οποίο στέλνει ο Χριστός μέσα σε αυτό το περιβάλλον για να δοξαστεί το όνομά Του και για να σωθούν και τα μη πρόβατα. Γι' αυτό, αδερφοί, δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν. Αντιθέτως, έχουμε υποχρέωση να ανοίγουμε τις πόρτες για να έρθουν και οι εκ της συναγωγής του σατανά, όπως λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και καλό είναι να εξετάζουμε και τον εαυτό μας. Άραγε, πώς με βλέπει εμένα ο Θεός? Είμαι πρόβατο ή κατσικίζω? Και πώς θα καταλάβω αν είμαι πρόβατο ή κατσικίζω? Αν περπατάω στη δικαιοσύνη του Θεού. Και πώς θα καταλάβω αν κατσικίζω? Αν κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μ' αρέσει. Αν πηγαίνω όπου θέλω, όπως θέλω. Και πρέπει γρήγορα να μετανοήσω για να προλάβω να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως ας επανέλθουμε. Εάν κάποιος πατάξει το δούλο, τον δύρη δηλαδή, και από το πολύ ξύλο πεθάνει, θα τιμωρηθεί αυστηρά. Εάν όμως πεθάνει μετά από μέρες, άρα όχι εξαιτίας του ξύλου, τότε δεν θα τιμωρηθεί γιατί του ανήκει. Μα είναι δυνατόν άνθρωπος να ανήκει σε άνθρωπο? Η απάντηση είναι όχι. Η εύκολη, η λανθασμένη. Η απάντηση είναι ναι. Ναι. Ο Θεός θέλει εγώ να ανήκω στην οικογένειά μου. Η γυναίκα μου να ανήκει στην οικογένειά της. Εμείς να ανήκουμε στην Εκκλησία. Τι θα πει ανήκω? Σημαίνει είμαι δούλος. Γιατί μπορούμε στο σπίτι μου να είμαι αφεντικό. Δεν ευαρεστείται ο Θεός με τα αφεντικά. Εκείνος που φροντίζει και προσέχει είναι τους δούλους. Μπορεί όμως κάποιος να πατάξει το δούλο? Θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί. Δεν μπορείς τώρα τον άλλον που σε υπηρετεί, σε φροντίζει, να τον βρίζεις. Να τον κακολογείς. Δεν λέω να του ρίχνεις και σφαλιάρες, μη γέννητο. Αλλά να του συμπεριφέρεσαι απρεπώς. Δεν επιτρέπεται. Θα τιμωρηθείς. Εάν μάλιστα πεθάνει ο δούλος, δηλαδή σκανδαλιστεί, εξαιτίας σου τον πεθαίνεις πνευματικά, τιμωρία θα είναι μεγάλη. Και πώς τι λέει ο λόγος του Θεού? Αν σκανδαλίσεις έναν των ελαχίστων, σε συμφέρει να δεθείς το λαιμό σου μήλα, πέτρα μήλου και να ρηφθείς στη θάλασσα. Γιατί η ποινή θα είναι πολύ μεγάλη αν σκανδαλίσεις το δούλο που ο Θεός έβαλε δίπλα σου να σε υπηρετεί, αλλά και να τον υπηρετείς. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπημένα μου αδέλφια, να στεκόμαστε πραγματικά στη δικαιοσύνη του Θεού. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Είπα, ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, αλλά ξέρω μια άλλη καλύτερη ακόμη. Η επιοίκειά σας, σας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Και η αγάπη, που η αγάπη μακροθυμεί, συγχωρεί, υπομένει, ελπίζει, πάντα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η αδικία? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν με ξέρετε καλά. Δεν είσαι πρόβατο, είσαι λύκος.
Και αν δεν είσαι λύκος, είσαι σκύλος. Και αν δεν είσαι σκύλος, είσαι κακός εργάτης. Και αν δεν είσαι κακός εργάτης, είσαι κατσίκι. Ο Θεός να μας φυλάει. Θέλω να πω κάτι που μου το είπε τη δεδομένη στιγμή ο Θεός με στόμα ανθρώπου. Γιώργο, πρόσεξε στη ζωή σου να μην χάσεις ποτέ τον προβατοειδή χαρακτήρα σου. Και σκεφτόμουν. Γιατί με την αναγέννηση, ο Θεός μας δίνει νέο χαρακτήρα. Μην ακούτε, ο χαρακτήρας δεν αλλάζει. Όλα τα αλλάζει ο Θεός. Τα αρχαία παρήλθον, έτσι λέει. Τα πάντα γίνονται νέα. Όταν λοιπόν σε αναγεννάει ο Θεός και σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, σε κάνει ένα προβατάκι που βελάζεις. Με το πέρασμα των ημερών, ο άνθρωπος ξανά χάνει την προβατοειδή του ιδιότητα, τον προβατοειδή του χαρακτήρα. Πάβει δηλαδή να μοιάζει με το πρόβατο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Χάνει δηλαδή το φρόνημα του Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Εάν μάχονται δύο άνδρες, και χτυπήσουν γυναίκα έγκυο και αποβάλει και βγει, εξέλθει, αποβάλει, χάσει το παιδί της, δεν συμβεί όμως σύμφορα θάνατος στην γυναίκα, αυτοί οι δυο εξάπαντος θα αποζημιώσουν και μάλιστα ο πατάξας αυτήν και δίνει εξουσία στον άντρα της γυναίκας να επιβάλλει σε αυτόν το ποσό της αποζημίωσης, αλλά του βάζει και όρια κατά την απόφαση των κριτών. Δεν μπορείς να βρεις ψεγάδι στη δικαιοσύνη του Θεού, ακόμη και στη λεπτομέρεια. Αν όμως συμβεί συμφορά, τότε έρχεται εδώ ο Θεός και βάζει μια δικαιοσύνη μοναδική. Τότε οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Του βγάλες το μάτι, θα σου βγάλουν το μάτι. Μα γιατί είναι σκληρό αυτό? Δεν είναι σκληρό. Γιατί η εκδικητικότητα του ανθρώπου λέει, αν κάποιος σου βγάλει το ένα μάτι, σου βγάλει του και τα δυο. Αν κάποιος σου βγάλει ένα δόντι, βγάλει του τα όλα τα δόντια. Και ο Θεός σταματάει την οργή του ανθρώπου που δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη με την επιοίκεια του μέτρου. Ούτε υπερβολικά αυστηρός, ούτε κάθε ολοκληρίαν επιοικής. Δίκαιος. Με δικαιοσύνη πραγματικά Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια αυτά στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας τα έχει αλλάξει. Αλλά δεν θα αναφερθούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, όποια συμφορά και ασυμβεί, τότε οφθαλμός αντί οφθαλμού, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύσιμο, τον έκαψε στον άλλον αντί καυσίματος, πληγή αντί πληγής κλπ. Θα μπορούσα να αναφερθώ στην αντίστοιχη δικαιοσύνη που ο Θεός λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά καλύτερα είναι να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε πάλι τώρα πώς φροντίζει τους δούλους. Στους δούλους ο Θεός έχει μεν δικαιοσύνη, αλλά έχει και μία ιδιαίτερη λεπτότητα. Γι' αυτό και αξίζει τον κόπο στα μάτια του Θεού να είσαι δούλος, για να απολαμβάνεις αυτή τη Χριστότητα του Θεού. Ενώ είναι πολύ αυστηρός στα αφεντικά. Εάν της πατάξει τον οφθαλμό του δούλου αυτού έναν ή τον οφθαλμό της δούλης αυτού και τυφλώσει αυτόν, είναι υποχρεωμένος να τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του οφθαλμού. Τον έκανε ή και συνεχίζω. Και αν εκβάλει ο δόντα του δούλου αυτού ή τον οδόντα της δούλης αυτού, θα αφήσει ελεύθερον εξαιτίας του οδόντος αυτού. Ψάχνει δηλαδή ευκαιρία ο Θεός να ελευθερώσει τους δούλους από τους κακούς αφέντες. Για να του βγάλει το μάτι, σημαίνει ότι είναι κακός αφέντης. Για να του βγάλει το δόντι, κακός αφέντης. Ψάχνει να βρει ευκαιρία. Εδώ δεν ισχύει οδόντα αντί οδόντος ή οφθαλμού αντί οφθαλμών. Εδώ λέει ελευθερία. Δεν μπορείς να είναι πια κτήμα σου. Δεν θα είσαι αφεντικό του. Και αυτό ισχύει πολύ σε εμάς. Πάρα πολύ σε εμάς. Ξέρεις τι θα πει να σου αφαιρέσει την εξουσία ο Θεός?
να σου αφαιρέσει την εξουσία να είσαι σύζυγος. Να μη σ' ακούει κανείς, ούτε η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, κανείς να μη σ' ακούει. Να λες και αγρώνει γόρασα. Να αφαιρέσει την εξουσία από τη γυναίκα. Να μην την ακούει κανείς. Να αφαιρέσει την εξουσία από τον αδελφό και την αδελφή. Φοβερό, αδελφή. Εάν δεν συμπεριφέρεσαι με αγαθοσύνη, με πίστη, σε αυτούς που σου έδωσε ο Θεός να εξουσιάσεις, να επιμελείσαι, να φροντίζεις. Αφαιρείται η εξουσία. Παπ, τέρμα, μέχρι εδώ. Τώρα πια θα είσαι άνθρωπος χωρίς εξουσία. Βάσανο είναι. Βάσανο είναι, είναι κόλαση. Να μην έχεις εξουσία του στον εαυτό σου. Να μην κάνεις ό,τι θέλεις δηλαδή. Ούτε στον εαυτό σου. Σε κανέναν. Ναι. Επειδή δεν είσαι δίκαιος σε αυτούς που έδωσε ο Θεός να επιμελήσει. Και με ποια δικαιοσύνη, της αγάπης και της επιοίκειας. Όχι με τη δικαιοσύνη της αυστηρότητας. Με τη δικαιοσύνη της αγάπης, της συγχωρητικότητας, της μακροθυμίας, της επιοίκειας, της υπηρεσίας, της δουλείας. Εάν βούς, άκου τώρα που ο παντοδύναμος Θεός με τι ασχολείται. Αλλά είναι πανάγαθος γι' αυτό. Εάν βούς κερατήσει άνδρα ή γυναίκα και πεθάνει, ο βούς θα λιθοβοληθεί με λίθους, δηλαδή θα τον αχρηστεύσει ο Θεός, και δεν θέλει τρώγεστε το κρέας αυτού. Ο Κύριος δε του βοός θέλει είστε αθώος. Εδώ είναι, αδερφοί, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός θέλει να είμαστε βόδια, αλλά στο ζυγό του Κυρίου. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς. Υπάρχει βόδι που είναι, δεν υποτάσσεται, είναι κερατίζων, όπως και άνθρωπος, όπως και δούλος, όπως και χριστιανός. Όπου πάει κλωτσάει, κερατίζει. Και μπορεί και να φωνεύσει κιόλας με τη σκληρότητά του. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς. Και μάθατε ότι ο ζυγός μου είναι καλός, το φορτίο μου ελαφρύ. Μην προχωράτε μόνοι σας στο έργο μου, στο έργο σας. Μαζί θα πάμε. Εάν λοιπόν βούς κερατήσει γυναίκα ή άνδρα και αποθάνει, τότε το βόδι λιθοβολείται και το κρέας του είναι άχρηστο, δηλαδή δεν κάνει για τίποτα. Αυτός ο δούλος που δεν περπατάει στο ζυγό του Κυρίου είναι άχρηστος. Ούτε καρπό θα έχει, ούτε έργο θα έχει. Θέλω να είμαι δούλος του Θεού. Έχεις το ζυγό του Κυρίου. Αλλιώς δεν είσαι. Δούλη του Θεού δεν είσαι. Τι θα πει ζυγός του Κυρίου. Σημαίνει ότι περπατάτε μαζί. Και αυτός που οδηγεί τα βήματά σου είναι ο Κύριος. Είναι, για να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο, μία γυναίκα να κερατίζει γιατί δεν είναι στο ίδιο ζυγό με τον άντρα της. Μα πρέπει να είσαι υποτεταγμένη στον άντρα σου. Εάν δεν είσαι, θα κερατίζεις. Θα χτυπάς, θα πληγώνεις. Θα τιμωρηθείς. Κύριε μου, φύλαξέ μας, σε παρακαλώ. Ο Κύριος δε του βοός είναι αθώος. Δεν φταίει πια ο Χριστός. Δεν φταίει ο άντρας. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά στη γυναίκα που δεν είναι στο ζυγό με τον άντρα της. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά στον άντρα που δεν είναι στο ζυγό με τον Κύριο. Αποκλειστικά όμως. Αποκλειστικά όμως. Αλλά και ο άντρας όταν δεν είναι στο ζυγό με τη γυναίκα του,
και κάνει ό,τι θέλει, ενώ η γυναίκα του είναι έτοιμη να φορέσει το ζυγό του, αυτός δεν το φοράει. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά στον άντρα. Πρέπει, για να φορέσουν δύο ζυγό, πρέπει να θέλουν και δύο. Και οι δύο. Και μάλιστα τον ίδιο ζυγό. Όχι εγώ ζυγό από ξύλο ελιάς και αυτό ζυγό από ξιά. Τον ίδιο ζυγό, ένα ζυγό, μαζί θα περπατάμε. Στον ίδιο βηματισμό θα είμαστε. Και η γυναίκα μου με μένα, αλλά και εγώ με τη γυναίκα μου. Και εγώ με τον Χριστό, αλλά και ο Χριστός με μένα. Και η γυναίκα μου με τον Χριστό, αλλά και ο Χριστός με τη γυναίκα μου. Είναι η ωραία σχέση, η ωραία ενότητα που είπε ο Χριστός, Πατέρα, κάνε αυτούς να είναι ένα. Ποιους, τον άντρα και τη γυναίκα. Πρώτον, ποιους, τον άντρα, τη γυναίκα και τα παιδιά τους. Ποιους, την εκκλησία, τους αδελφούς. Κάνε τους να είναι ένα. Όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα. Κάνε να είναι και αυτοί ένα με σένα και με μένα, να είμαστε όλοι μαζί ένα. Αλλιώς τι θα γίνεις, βόδι και ρατιστής. Και ποιος θα τιμωρηθεί. Α, θα τιμωρηθεί βασικά αυτός που κεράτησε, που κερατίζει. Εκτός και αν, που εδώ σε εμάς δεν ισχύει, ο υπεύθυνος έχει την γνώση και δεν κρατάει τα λουριά. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε τα λουριά? Με την προσευχή μας, με την ομολογία μας, με την αποφυγή της αμαρτίας. Δηλαδή δεν είμαι αδιάφορος εγώ για τη γυναίκα μου. Ξέρεις τι κάνει η γυναίκα σου? Ξέρω. Πρέπει να κατοικούμε κατά γνώση, λέει ο Λόγος του Θεού. Και η γυναίκα μου να ξέρει, να κατοικεί, να συνοικεί κατά γνώση με μένα. Και στην εκκλησία. Γιατί όποιος περπατάει στο σκοτάδι, περπατάει στο σκοτάδι γιατί δεν του αρέσει το φως, επειδή τα έργα του είναι πονηρά. Στο φως, αδερφοί, στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Δεν μπορεί να λες άλλα σε αυτόν και άλλα σε εκείνον. Να πω άλλα στη γυναίκα μου, άλλα στη δική σου τη γυναίκα με την καλή έννοια και άλλα στον αδερφό μου και να έχω δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πρόσωπα. Με βούς και ρατιστείς και έπειτα ό,τι λες στο σκοτάδι θα φανερωθεί στο φως. Δεν κρύβεται. Και εσύ δεν θα ξέρεις που να κρυφτείς μετά. Γι' αυτό στους καθαρούς είναι τα πάντα καθαρά. Να προσέχουμε τι σκεφτόμαστε. Να προσέχουμε τι λέμε. Να προσέχουμε τι κάνουμε. Γιατί υπάρχει τιμωρία. Ξύλο, δάρσιμο. Όταν κάποιος εξομολογείται σε σένα κάτι και σου εμπιστεύεται, έρχεται κάποιος και μου λέει, αδερφέ, θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Τα ακούω, το μάσκαρα τι πήγε να κάνει. Άνα, ξέρεις τι έκανε αυτός. Στάθη, ξέρεις τι έκανε αυτός. Και το έκανε σίγουρα, γιατί το ίδιος μου το είπε. Δεν κάνεις, φύγε. Τιμωρία, ξύλο. Γιατί γνώρισες το θέλημά μου και δεν το έπραξες. Δεν παίζουμε, αδερφοί μου, και να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος, τη δικαιοσύνη Του την επιβάλλει. Κάνει χάρη, αλλά όχι χατήρια. Μακροθυμεί, αλλά όχι για πάντα. Έρχεται να σε διορθώσει, αν διορθώνεσαι. Στέλνει το Λόγο Του. Σήμερα ο Θεός στέλνει το Λόγο Του για να διορθωθούμε, για να διορθωθώ. Το ερώτημα είναι, το καταλαβαίνω ότι ο Θεός μου μιλάει και πρέπει να διορθώσω πράγματα, γιατί αν δεν τα διορθώσω τώρα που γνώρισα το θέλημά Του θα φάω ξυλοράκι και μάλιστα από το Θεό. Και αν μου έχει δώσει κιόλας θα με σαπίσει στο ξύλο. Και αν δεν συγχωρώ ταυτόχρονα θα με στείλει και σε βασανιστές. Και αν δεν κάνω και το θέλημά Του, να αγαπώ τους εχθρούς μου, με αποκληρώνει. Είμαι παιδί του Θεού, αλλά δεν είμαι παιδί του Πατρός μου. Δεν είμαι κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού.
Φοβερό, αδερφή, να σε αποκληρώνει ο Θεός. Φοβερό, να σε δέρνει ο Θεός. Για να μετανοήσουμε το κάνει. Το κάνει από κακία. Είναι η παιδεία του. Και η παιδεία του είναι για να μας αναβαθμίσει. Ξέρετε όμως, αδερφοί, όταν το παιδί σου το δέρνει συνέχεια, συνηθίζει το ξύλο και δεν αλλάζει. Είναι γάιδαρος. Του ρίχνεις, βάραμε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτός που χάνει την αγαθή του συνείδηση. Δεν νοιάζεται πια. Ξεφτυλίστηκε. Εντάξει. Άμα χάσεις την αγαθή σου συνείδηση, χάσεις δηλαδή τον προβατοειδή σου χαρακτήρα, θα αναβαγίσεις την πίστη εξάπαντος. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μην ξεχνάτε, αδερφοί, να μην ξεχνάμε πιο σωστά, ότι είναι γεγραμμένο οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι. Και οι έσχατοι πρώτοι. Και εμείς είμαστε από τους πρώτους. Μπροστά σε αυτούς που θα φέρει ο Θεός και θα στείλει τους δούλους και θα πει ανάγκασον, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Κανείς, λέει, από αυτούς δεν ήταν άξιος να σταθεί στο γάμο του γιου του βασιλιά. Ο Θεός να μας φυλάει. Να προσέχουμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Δύο πράγματα μας λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε εις εαυτόν και εις τη διδασκαλία, στο Λόγο του Θεού. Αν αυτό κάνετε, και τον εαυτό σας θα σώσετε και τους ακούοντάς σας. Και ποιοι είναι οι ακούοντες? Η οικογένειά μας, κοντινοί μας, τα αδέρφια μας. Ξέρεις τι θα πει να τους σώζεις? Με την καθαρότητα της χειρός σου θα σώζεις και τον μη αθώο. Πότε, όταν προσέχεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Αμήν. Φύλαξέ μας, Βασιλιά μου.